σάντουιτς την πρώτα απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Καλησπέρα σε όλους από το κλειστό της Ζωφρίας. Έκτη αγωνιστική από τον έκτο όμιλο του Development 1 η House of Buckets φιλοξενούν τους Dominators. Στο 0-4 η House of Buckets. Τελευταία αγωνιστική ήταν στα χαρτιά απέναντι στους Cavaliers. Ενώ στην τελευταία φορά που βρέθηκαν στα Buckets Rounds ήταν από τους Παλουμαχώκους, από τον άλλο Dominators στο 2-2. Είχε απέναντι στα κόκκινα 30 πλάκια με πολύ δραματικό τρόπο την τελευταία αγωνιστική. Πάμε λίγο να δούμε αποστολές. Εξάδα για τους γηπεδούχους. Γεργιάννης Πάθης και Γκέρμα Φουντουλάκης Δήμου και ο Βολάνης. Δίποντο εύστοχα από τον Ζαφυράκο στο ξεκίνημα. Πρόεδρος ανοίγει το σκορ. Θα δούμε λίγο αποστολή και για τους Dominators που κατεβαίνουν με Θεοδόρου Ρίγα, Ντίτσα, Παπαγεωργίου, Μακρύ, Μπέτσε, Ζαφυράκο, Λιβαρτάκη και τον Ελία Δολιάμι. 9 για τους μαυροκοκκινούς. Έχω πάρα πολύ να κάνω για τις δύο ομάδες. Πάζω βάκια της τελευταία φορά, θυμάμαι καλά, ήταν στο μάτς που πήγαν με τους Σέρμπολ εδώ στη Ζωφριά, στο Σάμπερ. Το Ζοντήρι του Τζιγαρίδα τότε. Δεν, από ό,τι έχω μάθει πλέον, ενεργός παίχτης στους Λευκούς που τουλάχιστον ανοίξει το σκορ. Από την άλλη, Dominators έχω πραγματικά πάρα πολύ καιρό. Νομίζω από τη φάση των ομίλων του περσινού καλοκαιρινού. Μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες φέτος το καλοκαίρι μας συστήθηκαν στην διοργάνωση. Ντίτσα σηκώνεται για δύο, σημαδεύει το σίδερο. Δεύτερη ευκαιρία, το τερμπάω στο καλάθι, λοιπόν του Κουντουλάκη. Να έξω και μια ματιά στον όμιλο σε λίγο, θα βρούμε λίγο χρόνο. Αστολοκουνταράκι, δεύτερη ευκαιρία. Κύριε Σιδελίε, στο φάση. Πρώτη πόντι και για τον Βολάνη. Τέσσερα-τρία. Ρίγας, το Φεράκος από την περιφέρεια, δεύτερο 2-2. Ζεστός ο Λεωνίδας. Τους μας μίλησε στην κάμερα της διοργάνωσης πριν το μάτς. Σας πω λίγο το θέλειο της περασμένης αγωνιστικής. Τα απάντηση θα έρθει από τον Γερογιάννη. Είμαστε εδώ από τον Θεοδόρου ακείνο, από τον Ντίτσα, τον άνθρωπο τον οποίο έφτασε Norbert MVP από τώρα ο Λενίδας του Ζαφυράκους. Γερογιάννης που τουλάχιστον από την περιφέρεια απαντά και πάλι. Σκόντα που τουλάχιστον χάει σκόρα για τους House of Buckets, από την άλλη δύο τριμποδάκια έχει ο Ζαφυράκος. Ντίτσας είναι άστοχος. Από τον Γερογιάννη βάζει γρήγορα και Γκέρεβλου πάει στο post post και δεν είναι το φασί. Πέρα του Γερογιάννη νομίζω οι υπόλοιποι ήταν και στο Summer. Και ο Δήμου πρέπει να είναι φετινή προσθήκη. Τους υπόλοιπους τους θυμάμαι δηλαδή. Και Γκέρογλου, το Φουντουλάκι και τον Βολάνη. Καλή προσθήκη από τον Λιάμ, έχουμε φάουλ. Κάπως έτσι φαίνεται πρώτα 3,5 λεπτά εδώ στη Ζωφριά. Από τη μία μόνο του Ζαφυράκους, από την άλλη 4 διαφορετικοί σκόρες για τους House of Buckets. Λίγας για 3, το χάνει, τυπικό rebound. Βολάνης πιέζει, μπάλα έξω ο Ζαφυράκος για το τρίτο. Άσπρος αυτή τη φορά. Μπάλα βγαίνει εκτός.
πρώτο το γύρο Γιάννη, δεύτερο δικό του, τρίτο συνολικά τον Χάζου Μπάκετ. Τώρα μέχρι στιγμής πολύ καλό ξεκίνημα και τις δύο πλευρές. Τρία θέματα από τους Χάζου Μπάκετ, από τον Γερογιάννη και τον Φουντουλάκη, δύο από την άλλη από τα χέρια του Ζαφυράκου. Δύσκολο drive, έχουμε foul και δύο βολές για τον Λιβαδιτακή. Πρώτες αλλαγές του μάτς μέσα από Θεοδόρου. Μετά τη βολή Σαν η δεύτερη. Τσόλι Βαλτακής. Γκέρογλου πήρε το τόκο από τον Βολάνη, άφησε στον Φουντουλάκι με μεγάλη καμπύλα εκείνος και αυτό. Εσταμάτησε η Χάζο Μπάκετς. 18-7. Πρώτο διψήφιο βράδυμα στο μάτς στα 5 περίπου λεπτά. Ζαφυράκος, Δίτσας για 2 στο σίδερο, η μπάντα του Φουντουλάκι. Γερογιάννης. Βολάνης, τελειώνει και αυτή τη φάση. Τρίποντο μέσα από τον ψηλό πρώτη πόντη του Δημήτρη του Ρίγα στο μάτς. 20-10. Πολύ high scoring πρώτο δεκάλεπτο ήδη για τους House of Buckets, οι οποίοι φαίνονται αποφασισμένοι να σπάσουν το ρόδι. Καλάθι από τον Φουντουλάκη, ο οποίος φτάνει τους 10 πόντους. Αν δεν έχω χάσει κάτι, μπορεί να είναι και παραπάνω. Θα δούμε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Θεοδόρου έφυξε την πάσα. Αλλά πιστεύει στον shooting guard, τον Dominator, στο τριμπάνο του Βολάνη. 3-27, δύο φάλα από τη μία, κανένα από την άλλη. Λάκης Γεραγιάννης στις 45, θα πάρει το pick. Θα σκοθεί μετά από τρίπλα για 3, θα το χάσει. Τώρα τριμπάνο του Θεοδωρού. Από τον Ρίγα κατεβάζει ο Γερογλου. Πάμε πάνω στον Γερογλου, φαίνεται πρώτο μαντικό. Γερογιάννης έξω μέσα για πρώτη φορά ως πάθης για τους Χάζου Μπάκετς, οι οποίοι ξαναλέω κατέβει με μια εξάδα απόψε. Γερογλου, φάουλ από τον Λιαμή. Αναφορά με τον Φουντουλάκη, γίνεται λάθος, καλή άνοδος του Dominator Stitchers. 3-2, ο Θεοδόρου κάνει λάθος εδώ. Βολάνης έκλεψε, Φουντουλάκης πάει ξανά μέχρι το καλάθι, το χάνει αυτή τη φορά. Μέχρι στιγμής είναι ο παίκτης που έχει πάρει στις πλάτες του τους House of Buckets. Τίτσας, Ζαφυράκος, σε ένα φλουτεράκι το χάσε. Το
Διαβάζει ο Κουντουλάκης, πιέζει ο Λεωνίδας. Παρέλα για το κλέψιμο. Θεοδόρου πιέζει. Κατοχή περνάει στους Dominators. Νομίζω το τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου. 22-10, διψήφια διαφορά για τους House of Buckets, οι οποίοι δίκαια οδηγούν στο σκορ. Καλύτερη επιθετική πολυβολή από την πλευρά των Λευκών. Έχουν αλλάξει και εμφανίσεις, αν βλέπω καλά. Είδω το σιού του σπάθη, αδύναμο, μαζεύει ο Λεωνίδας Ζαβυράκος στο rebound. Ρίγας, Δίτσας, πάτσα από την περιφέρεια, το χάσε. Που τουλάχιστον αφήνει την μπάλα να βγει εκτός. Κατοχή περνάει στους House of Buckets. Μιλάκης, θέλει κι άλλο τρίποντο, θα το χάσει αυτή τη φορά. Βολάνης μάχεται, ο Δίτσας κατεβάζει το rebound. Καστηράκος στα δεξιά, σταματά την τρίπλα και πάει σε οργανωμένη επίθεση. Θεοδόρου, έχασε την κατοχή, κλέψουμε από τους Λευκούς. Προσπίση, drive προς το καλάθι, θα αστοχίσει τώρα ο Δήμου. Τελευταίο μισό λεπτό, λογικά πάμε σε παιχνίδι δύο κατοχών. Θα μείνει έστω και λίγος χρόνος στο φινάλε για τους House of Buckets. Ζαχυράκος πιέζεται, κλέψιμο και Γκέρογλου. Έφυγε στον εφηδιασμό, Δίτσας τον πιέζει και Γκέρογλου δεν σημαδεύει σωστά από κοντά. Δεύτερη ευκαιρία, ούτε τώρα. 9-4 για τους Dominators. Ζαχυράκος. Κλείστηκε το Φουντουλάκη, έκλεψε εκείνος, 3-2, Φουντουλάκη, θα γράψει το σκορ και το οποίο θα κλείσει το περίοδος, 25-10. Δεν θέλω δεκάλυτο εδώ στη Ζωφρία. 12 πόντου ο Φουντουλάκη στην πρώτη περίοδο, θα έχει σκορ από την ώρα των House of Buckets, από την άλλη 6 πόντους ο Λινός Ζαφυράκος. Με δύο τρίποντα στο ξεκίνημα για τους Dominators, Ρίγκας από την περιφέρεια το χάνει, λοιπόν του Βολάνη αμυντικό. Να ρίξουμε μια ματιά λίγο στον όμιλο. Θυμίζω ο έκτος της Development 1. Αλλιά τον Ρίγα βέβλεψε την μπάλα και άφησε δίπλα του στην Λιαμή. Στάκης από την περιφέρεια, εκείνος. Έκτος όμιλος, κουβαλίες στην κορυφή με 5-0. Από κάτω παλούμα έχω 4-1, 3-1 οι Dua Diesels μαζί με την All Firm. Ακολουθούν τον Μινέδος με 2-2. Λιάμνης, ανοίγει στην πέμπτη θέση Dominators, στην τελευταία House of Buckets με 0-4 μαζί με τον Green Rose, ενώ στην διάμεσα ακολουθούνταν και Donuts και τα κόκκινα 30 φυλακιά. Γκέρογλου, θα να περάσει, με φάουλ και δύο βολές. Στο δεύτερη μπάνω του Λιβαδετάκη. Το 5-13. Λιάμις. Εντάξει, θα πάθω κάποιες συνεννόηση νομίζω εδώ. Να ξεκίνει και την Βέτσε. Δήμου. Βολάνης και Γκέρογλου. Ράντι στον Λιάμι. Θα χτυπήσει τα πόδια.
Έχουμε καλάθι και φάουλ. Και ο Γκέρογλου, ο οποίος φτάνει σεξι. Στο 8-13. Ντίτσας, οργανωμένη επίθεση για τους Δομινέτες, Μπέτσες. Ντίτσας κλείνει, και σηκώνεται για δύο από τρίπλα, το χάνει. Θετικό rebound. Είναι ψηλό. Μπέτσες. Ρίγας από την περιφέρεια, ούτε τώρα πιστία με τον Χάσο Μπάκετ, δίνουν περισσότερο στόχο από την περιφέρεια. Μέχρι στιγμής δεν έχουν πληροφορία από αυτό. Με time out. Επιστρέφουμε το time out. Τρία ομαδικά από τους φιλοξενούμενους, κανένα από τους υποδούχους μέχρι στιγμής. Γερογιάννης, ο οποίος περνά στο παρκέ. Με φάουλ. Η δεύτερη, λοιπόν του Βολάνε, επιδικό ανανέουν το χρόνο του πρέσι, Χάζο Μπάκετς. Κουντουλάκης πάει προς το καλάθι, δεν τελειώνει τη φάση, μαζί πιο Ζαφυράκος στο αμυντικό rebound. Ζαφυράκος, ίσως να βιάστηκε λίγο εδώ, δεν ξέρετε ο Μπέκερ, η Πασά. Γερογιάννης, μέχρι στιγμής η βαθμολογική εικόνα δεν αντιμετωπίζεται καθόλου στο παιχνίδι που βλέπουμε στο παρκέ. Νομίζω 0-4 είχα στο μπάκετς. Με αυτά που βλέπω εγώ τώρα δεν καταλαβαίνω πως προκύπτει αυτό. Θέλω να δω λίγο στα προηγούμενα μας και στη γυμνή, να έξω λίγο μια ματιά. Αν και ξανά βλέπω να πατάνε εξαιρετικά μέχρι στιγμής. Μόνο λογική είναι να έχουν παίξει με τους πολύ ισχυρούς του ομιλού, αλλά είναι πρώτον. Έχω δείξει πρώτα μία ματιά. Λόκα από τον Ελληνίδη Ζαφυράκο. Ντίτσας. Για δύο. Άστοχο rebound από τον Κεγκέρογλου. Είναι τα μαδικά. Από εδώ ξεκινούνται 6,5 τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους. Οπα. Ναι, δεν θα παράνε πολλές. Λοιπόν, οι House of Buckets από τα μάτς βεβαιώνουν αυτά που προέβλεψα. Εντάξει με τους ισχυρούς του ομιλού. Γιάννη τελειώνει από την κομμήτηση. Καλή άμυνα από τους Dominators. Μια συνδρομιά από την All Firm, από τους Dua Dizzer συνέχεια, Παλόμαχος και τους Κουβαλές, οι οποίοι πήραν το μάτι στα χαρτιά. Τον άλλο είναι να ρίξουμε λίγο μια ματιά και στα παιχνίδια που ακολουθούν για εκείνους, αφού το έχουμε τώρα λίγο εύκαιρο. Ζαφυράκος από την περιφέρεια στο σίδερο. Σήμερα παιχνίδι με τον Κολοσσό στις 17 του μήνα στις 7 η ώρα στον Σπάρτακο. Από την άλλη Dominators. Λάκης γύρισε, ωραίο φαίνεται, εγώ η μπάλα τον πουλάει.
Πάμε, πάμε. Το Μιλέντος είπαμε ότι κέρδισαν τα κόκκινα 30 φλάκια το προηγούμενο παιχνίδι. Ντίτσας, παραλέω γκολ φάουλ, δύο βολές για εκείνον. 63-62. Ακόμα μια πολύ ωριακή νίκη με τον Green Rose την περασμένη αγωνιστική. Με 43-44. Και δύο νίκες στο ξεκίνημα, απέναντι σε Κουβαλίες και Κολοσσόντα και Ντονάτς. Μέσα με την Ντίτσα. Επόμενο παιχνίδι στις 17 του μήνα, στις 8.30 ώρα στον Σπάρτακο με την Old Firm. Μέσα και δεύτερη βολή του Ντίτσα. Γκέρογλου για δύο το σουτ, λίγο δυνατό από τον Δήμου. Γκέρογλου, πήρε το πίκ του Βολάνη. Ψάχνει το κόψιμο του ψηλού, τους έχει τώρα μισμάτς. Αν δεν βάλατε φτάνει ποτέ σε εκείνον. Έχουμε το τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου χρόνου, φάουλ του Φουντουλάκη. Ντίτσας θέλει να δώσει και πάλι λύση, δεν το κάνει. Μπάουν του Βολάνη, εκπληκτικό φάουλ. Θετικό έτσι ο Ρεφ. Φάουλ είναι στον Γκέρογλου. Ζαφυράκος κλείστηκε. Κακή επιλογή από τον Λεωνίδα. 10 πιστοί παραμένει για τους Dominators. Έχουμε πει στο τελευταίο πεντάλεπτο και ούτε. Τρία φάουλ ομαδικά από τη μία, πέντε από την άλλη. Πενθυμίζω οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν να δώσουν άλλο φάουλ. Ακούς ο Γεροντιάννης τώρα. Ντίτσας, αφήσει τον Θεοδόρου στα αριστερά του. Ζαφυράκος δεν βρήκε χώρο. Δύσκολο drive, άστοχο. Τον Παπαγεωργίου θέλει να τρέψουν τώρα και πάλι χάζο μπάκετς. Δήμου. Ζαφυράκος 28-15, ο Λεωνίδας πέρασε. Σπάθησε και πάλι άστοχα. Οι ομάδες από ό,τι βλέπω δεν έχουν ξαναπαίξει μεταξύ τους. Θα δούμε λίγο στατιστικά με ξυμής. Καλάθι και πάλι από τον Φουντουλάκη. 2-7 βολές, 8-21 δίποντα, 4-7 τρίποντα η Χάζο Μπάκετς. Από την άλλη 3-4 βολές, 0-10 δίποντα, 4-19 τρίποντα οι Dominators. Στα υπόλοιπα στατιστικά πάνω από τα ίδια. Περισσότερα λάθη από τους Λεγούνους, 5-1-2-8. Βέα πας χαμηλά, Δήμου, θα τελειώσει η φάση. Πέντα, 2-15. Πολύ καλή μέχρι στιγμής η επιθετική εικόνα των House of Buckets. Στην διαφορετική σκόρη τώρα και γύρω από τον Δήμου. Και ο Φουντουλάκης. Φουντουλάκης πέρασε πολύ ωραία από τα δεξιά. Με φάουλ και δύο βολές. Time out.
Επιστρέφουμε από το time out. Μέσα στην πρώτη βολή του Κουτουλάκη. Μετά και η δεύτερη. 4-15. Σε πολύ καλή αμάξη ο Κουτουλάκης μέχρι στιγμής. Μακρύς. Πάσα στο Ρίγα. Σε διαδύο από εκείνον στο σίδερο. Πολύ καλή άμυνα που έχουν παίξει χάος μπάκια του εξωτερικού. Έχουν περιορίσει τους 15 πόντους τους Dominators και έχουν βρύλει στο μπροστά μέρος του γηπεδού. Γερογιάννης παίζει με πλάτη, προσπίτει εξαιρετικά και τελειώνει τη φάση με το αριστερό. Ράκος. Τρεις. Θα τις έξω στον Παπαγεωργίου. Δίτσας. Θα σκοθεί για δύο. Θα σου ανέψει το σύντερο. Παραμένει το 36-15 συν 21 για τους Χάζο Μπάκετς. Ράπα στο κόψιμο. Έχουμε βήματα. Τρίποντο του Ντίτσα, αδύναμο από την κορυφή της ρακέτας. Βγει μέσα ο Βολάνης και πάλι, μένουν με 5. Θα δούμε τι θα πάει αυτό. Πάσα χαμηλά, Βολάνης, έχασε. Κατοχή. 1-14. Μακρύς. Σηκώνεται για δύο και το βάζει. Είναι τη λύση για τον Παγκο. Στο κόψιμο, αυτό το τελείωμα, Βολάνης, μάχεται και με τον Μακρύ, κερδίζει το rebound, Γερογιάννης. Σουτ για τρεις, άστοχο, ακόμα ένα επιτυχία από τον Βολάνη. Με φάουλ. Μέσα έβρε την βολή. Κρίς, τελευταίο μισό λεπτό. Κρίς. Πήρε το screen, ας το έξε για δύο, πάω για δύο, μαζεύει. Τέσσερα δεύτερα για τους Dominators. Δίτσας, πιέζει ο χρόνος, ένα δεύτερο, Ρίγα στην εκνοή. Τέσσερα δεύτερα όλα για τους House of Buckets, δεν πρέπει να βιαστούν κανονικά. Γκέρογλου, 38 και τώρα 40. Επιθετική συγκομιδία από τους Χάους Μπάκετς. Φινάλι με χρόνου. Δεύτερο μέσοδο στο κλείσιο της δεύτερας. 24-10 πρώτη, 16-7 το επιμέρους σκορ της δεύτερης περίοδου. Τότε πήρες με τον Ντίτσα να προσπαθεί να βρει χώρο. Περίεργο το που επέλεξε. Οπα. Εντεβάζει και Γκέρογλου. Γιάννης. Μιλά στον Δήμου, Βολάνης, πήρε θέση, πήρε για το φάουλ και θα εκτελέσει βολές. με
σε Μπρουτή. Στο δεύτερη την πάω από τον μακρύ. Πολλά είναι ανοίγει το σκορ του Δεφερμούρης, μία πιο πολλά για τον ψηλό. Μακρύς, Δίτσας, σηκώνεται για δύο και το βάζει. Δήμου κλείστηκε, ούτως το χάσε λοιπόν το μακρύ. Μακρύς, Δίτσας από δύο σημειώπους, την άνθρωση σωστά προηγουμένως, το χάνει εδώ από Γεωργίου. Έχουμε φαουλ. Παραφορά. Μακρύς, προσπίτα, σε δίπλα του στον Δίτσα. Πάμε Λεωνίδα. Πλουτεράκι, άστοχο, λοιπόν από τον Κεκέρογλου. Πάρα πολύ καλή εικόνα από τον House of Bucket μέχρι στιγμής. Τρίτο φάουλ του Παπαγεωργίου. Δεύτερο ομαδικό συνολικά από τους Dominators. Γεωργιάννης, πολύ ωραία, έβαγαλε στον Δήμου. Εκείνος στόχασε από κοντά ρεμπάουντ του Παπαγεωργίου. Πίεση ψηλά από τον Δήμου, ο Γεωργίου συγκρατεί και αφήνει στον Ζαφυράκο. Από αυτές μετά από τα 2 λεπτά του 12 λεπτού παραμένει το 41-19. Μακρύς, τα δεξιά του τον Δίτσα, ανάποδο λέει απάστοχο, ριμπάουν του Βολάνη. Έκαιρα, Γιάννης, ένα δύναμο το σούτ. Λιάμις στα δεξιά του στον Παπαγεωργίου. Και εδώ μακρύ στο σίδερο, λοιπόν από τον Γερογιάννη. Μα δεν έχει πέσει πέρα αλλού ο Γερογιάννης. Πολύ δυνατό παιδί, αυτή το μπάσκετ. Γενικά όσοι είναι εδώ σήμερα από τους χώρους ο μπάκετς είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Μπορεί να είναι 6 αλλά είναι ποιοτική 6 που λέμε. Άσπρος ο Βουδουλάκης στον μάτια αυτό τώρα. Τώρα είναι ο Νικόλας. Φέτος ξεκίνησε την καριέρα του στο μπασκετάκι. Ο Γεωργίου, Τζαφυράκος κλείστηκε. Καλή αμυβολά, είναι καθαρό στο πάνω στην μπάλα. Δεν είχε ενδιαφέρον τον Κεγκέρο να πανταγκάζει, να υψώνει, αλλά να αστοχεί. Είναι το 41-19. Ζάκος από την περιφέρεια, αστοχή από στο πρώτο τρίποντο. Σας πάλι ο Γεωργιάννης. Ρέξε, ερηχάνε να γίνονται οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Λιάμις, πας χαμηλά, Δίτσας, περνά, το χάνει, πάνω του Βολάνη, του Νίκου Δήμου μάλλον. Λάκης, Γιάννης, Λιάμνα από τον Ζαφυράκο, αντιαθλητικό φαουλ, δύο βολές και επικέντρους του Dominators. Μέσα η πρώτα από τον Αθηγό.
Για μισή. Θέλει να παίξει με τον Ζαφυράκο. Γιου. Για τρεις το σουτ. Ας το από τον Τίτσα. Παραμένει το 41-24. Θέλει τώρα να πάμε στο φινάλι της τρίτης περίοδου. Μέχρι στιγμής οι άμυνες έχουν τον πρώτο λόγο. Δεν βλέπουμε κανένα φοβερά ποιοτικό θετικό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Το ξεκίνημα της επανάληψης παντά. Λάκης, Δήμου. Με φάουλ. 41-21 μάλλον, διορθώνω. Ο μπερδευτικός είναι το πίνακα στη Ζωφριά. Και βαδάκι στο παρκέ έξω. Ο Ντίτσας μέσα και ο Ρίγας τώρα στη θέση του Λιανί. Γιάννης Δήμου από τις βολές. Μεγάλη καμπύλη και ταμπλό. Σωμαδέκη σωστά. Μακρύς. Παίζει με πλάτη. Καλή άμυνα από τον Κέρογλου. Καλά του κεφάλι. Μέσα και η βολή. 43-24. Κουνελάκης ανάποδο λέει από το χάνι. Μπράβο. Μπαλά βγαίνει εκτός. Καβοχή. Για τους λευκούς. Γέρογλου πήρε το πικ, πάει προς το καλάθι, κερδίζει το φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Στην αντίπερα όχθη στο Ρίγα. Τρίποντα από εκείνον στο σίδερο. Μακρινό αμυντικό rebound από τον Δήμο, ο οποίος πάει προς το καλάθι. Μπλοκ του Μακρύ στα ίσια. Μακρύς πίεση και φάρα από τον Δήμο. Αυτό είναι το τρίτο ομαδικό. Το τρίτο ομαδικό από τους γηπεδικούς. Πάρε το κοντρόλ. Κατά την κάμερα δυστυχώς, αλλά σας το λέω εγώ, να μην πιστέψετε. Λιβαρδάκης. Μακρύς. Λιβαρδάκης, θα σημαδέψει από την περιφέρεια, θα το χάσει. Rebound από τον Γερογιάννη, αμυντικό. 3-20. Κουμπουλάκης. Γέρογλου, Βολάνης, πιέζει χαμηλά, πιέζει ο Ζαφυράκος. Φάουλ. Βολές από ομαδικά. Μέσα η τρίτη. Ο Μπέτσος ετοιμάζει να μπει στο παρκέ. Στην επόμενη ευκαιρία αλλαγή μέσα ο Μπέτσες. Μακρύς. Μέσα με πλάτη.
Ψάχνει να βρει λίγο χώρο. Είναι στον Ρίγα. Ζαφυράκος απέναντι σε δύο, δέχεται στο Μακρύς, Μπέτσες για τρεις. Λέω τον Ζαφυράκο. Μια βολή για τους House of Buckets. Η πρώτη και πολύ για το κουδουλάκι. Καταλαβαίνετε. Με time out. Επιστρέφουμε το time out. 2,5 λεπτά στον φωτεινό πνεγά της Ζωφριάς. Κουδουλάκης για τρεις. Μεγάλη καμπύλη να τη λύσει. Και πάλι από τον κουδουλάκι. Δεν έχω 4. Μαλτάκης. Ανέχει την πληροφορία. Μπέτσες. Έβγαλε έξω. Μια μισή από την περιφέρεια. Στο σίδερο. Στο δούρ μάχη το βουλάζει. Καθαρίζει το rebound. Κουδουλάκης. Λύστηκε. Βρήκε όμως τον τρόπο και τελείωσε τη φάση από κοντά. Παίρνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 100 δεύτερα της τρίτης περίοδου. Λιάμις. Ο Μαρουτάκης. Λιάμις στο σπίτι. Είναι στον Θεοδόρο ο οποίος έκοψε. Το σούτ είναι στο σίδερ. Δεύτερη ευκαιρία με τον Λιβανιτάκη να μαζεύει το rebound. Να κλείνεται και να έχουμε τζαμπολ. Παροχή περνάει στους House of Buckets. Γέρογλου. Και το πήγε κάψε δίπλα του Φουντουλάκης για τρεις. Παδεύει το σίδερο αυτή τη φορά. Rebound από τον Λιβαλτάκη. Προλαβαίνει εκείνος. Λιβαλτάκης. Γιάμις για τρεις. Το σίδερο. Rebound από τον Φουντουλάκη. Διασμός. Δήμου. Γιάννης, τα από τρίπλα για τρεις. Ασχολούσου την πόντου Λιβαλτάκη αμυντικό. Πάνε σε σέντεμπιδες οι Dominators. Λιβαλτάκης έκοψε, αστόχησε. Γιάννης μαζεύει. Δίνει στον Θεοδόρο στη γωνία. Εκείνος περνά προς το καλάθι. Πάσα μας το Ρίγα δεν είναι καλή. 23 δεύτερα όλα για τους House of Buckets. Πέντε δεύτερα. Λέκης. Πάρει το πικ. Θα περάσει ανάποδο. Λέει από λίγες προγράφους του Φουντουλάκη. Τρία δεύτερα στο ρολόι. Λοιπόν, το Λέκης είναι από το κέντρο. Συνάνε τρίτη περίοδου. Τέρατο και τελευταίο δεκάλεπτο στη Ζωφριά. Πρώτη επίθεση είναι για τους Dominators. 53-24 το σκορ. 24-10 η πρώτη, 16-7 η δεύτερη, 13-7 η τρίτη περίοδος. Οι House of Buckets πρέπει απλά να κάνουν μια καλή διαχείριση στο τελευταίο δεκάλεπτο και να σφραγίσουν την πρώτη τους νίκη για φέτος. Έκπληξη από άποψη βαθμολογική καταταξής. Αλλά η εικόνα που έχουν δείξει σήμερα οι House of Buckets στο παρκή είναι πάρα πολύ πιστική. Ζητάς για 2 στο σίδερο. Πάντα στο Βολάνης. Και αυτό στον Κιγκέρο να κατεβάσει. Πάμε το ίδιο. Μιλεγιάννης. Σε χαμηλά. Δίνει καλά και φάουλ. Μετράει.
Θα δούμε λίγο μέχρι στιγμής ποιοι οδηγούν τις δύο ομάδες. Από τη μία 24 πόντους έχει ο Ξόφορος ο Βουντουλάκης. Μέσα και η βολή με τα μπλα από τον Δημού. Και κάνει και καλό εφήνιο, οπότε λογικά θα τον δούμε ως νόβι μπετέμι πίσω στο φιναλέ. Μπέτσες για δύο το σουτ, αστοχό. Με Ζαφυράκο διασμός και Γκέρολου το χάσε. Ζαφυράκος από την άλλη 8 πόντου για ο Ζαφυράκος, ο οποίος οδηγεί την επίθεση των Dominators. Αναφορά ο Βαλιτάκης. Δύσκολο το drive του. Μέσα όμως από την τρεις το σούτ του Γερογιάννη, δεν απαντάει. Για δούμε τον Πίτσα να παταγκάζει, να πάει πως το καλάθι και να το βάζει και αυτό. Εντάξει, 28. Τέσσερα μαζεμένη πόντα από τον Πίτσα τώρα. Τρεις ο Δήμου στο σίδερο. Ο Λάνης μαζεύει, δεύτερη ευκαιρία θα το βάλει τώρα φλούς. Βαϊτάκης. Μακρύς, μαζεύει για δύο, βρίσκει το σίδερο. Πεταράκι, άστοχο τώρα από τον Δήμου. Καταρχήν περνά στους Dominators. Πάσα έξω. Μαρετάκης, Ζαφυράκος. Είναι άστοχος, ο Γεωργιάννης θα μαζέψει. Κατεβάζει ο Φουντουλάκης. Από την μία ο Δήμου και ο Βουλάνης, από την άλλη ο Ντίτσας. Έχουν βρει τον στόχο. Λάθη του Γεωργιάννη. Ντίτσας. Ζαφυράκος παίζει με πλάτη. Αφήνει στον Δίτσα. Εκείνος σημαδεύει για δύο, το χάνει τώρα. Παραμένει το 7-28. Γιάννης πέρασε. Άστοχη η προσπάθειά του. Εκτελεστιάζει τον Βολάνη να μαζεύει. Δίτσας. Παροχή παραμένει. Θέλω να Θεοδόρου. Στην 28. Επιστρέφω το time out. 5,5 λεπτά στον φωτεινό πίνακα της Ζωφριάς. Νομίζω μόνο το τελικό σκορ είναι μείνει να μάθουμε. Όλα τα υπόλοιπα έχουν κρυφθεί. Οι ομάδες νομίζω θα παίξουν ένα μικρό φιλικό στο φιναλέ. Άτυπο φιλικό. Δήμου, Βολάνης, έκοψε και τελείωσε τη φάση. Μακρύς.
με πλάτη λύστηκε, ύψωσε και πάρα να το κλείνει το μάτι. Γκέρολου. Είναι το πικ, Βολάνης, έξω στον Φουντουλάκη. Τους διατρείς το στόχο και αυτό. Τρελόμαζα από τον Φουντουλάκη από όπως κάνει πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Δίξας. Διατρείς ο Λεωνίδας στο σίδερο. Τον του Βολάνη. Λάκης. Γιάννης. Οπα. Εκεί πέρα τον μικρό. Σουβλάκης. Φοβάται για τρεις. Το βάζει και αυτό. Εκεί πέρα και η ευκολογία τώρα ο Σουβλάκης. Το 30 ευρία νίκη τον Χαζομπάκετς, ο οποίος πάντα ρόδι με πολύ εμφαντικό τρόπο στην σεζόν. Κυράκος, Βέτσες, Σκωτία 3, το έχασε. Ο Φουντουλάκης και αυτό 3-3. Πάει για triple double λέει ο Γιώργιανής. Βαρτάκης. Γιάμις. Ρίγας για 2. Θα απαντήσει. Γιώργιανής. Είναι 2:40 στο ρολόι. Γιάννης Θεοδόρου επιστρέφει την μπάλα που την πήρε. Ο Γεωργίου για 2 στο σίδερο, rebound από τον Κεγκέρον, ο οποίος φεύγει γρήγορα. Είναι στα αριστερά του Φουντουλάκης κι άλλο. Όχι τώρα. Είναι ο Γιάννης. Ο Βαρτάκης από την περιφέρεια στο σίδερο και στο ταμπλό το σουπ. Παίρνουμε στο τελευταίο δίλεπτο σιγά σιγά. Καλή προσπίση από τον Δήμου, το φλωτεράκι της Ευρωπαίας δεν βρίσκει τον στόχο. Γιάννης. Έστασε και άφησε τον Θεοδόρου, κατάλαβε την πρόθεση του και Γκέρογλου, πέρασε τη μεγάλη στον Γέρο Νικόλα. Σπατάει καλά και τελειώνει η φάση. Τελευταία 104 το μάτς. Ρίγας. Τον τέγια 3. Τώρα να είναι το γνώμη της επίθεσης. Βάλα και πάλι στο Ρίγα. Στο Γεωργίου από κοντά. Το χάνει, Ρίγας ακόμα ένα θετικό, αφήνει στο Λεβαδιστά για εκείνος θα σημαντεύει σωστά από κοντά. Βολάνης, πήρε θέση στο low post, φλοντεράκι από τον Δήμου στο σίδερο. Βαδιτάκης, το χάσε. Δεύτερη ευκαιρία του Παπαγεωργίου. Εκείνη θα βάλει την πάρα στο καλάθι. Yeah.
Γιέρογλου από τα αριστερά, πέρασε και τελειώνει με ωραίο τρόπο την φάση. Τελευταία επίδεση λογικά. Λιάμις σκοτή για 3, θα βρει το σίδερο, μάτωσε ο Βολιάνης. 75-36 λογικά το τελικό σκορ. Κάσο Μπάκετς δεν θα πάνε σε επίδεση. Πρώτη τους νίκη για φέτος με πολύ εμφαντικό τρόπο απέναντι στους Dominators, οι οποίοι πάνε στο 3. Από μένα